Διαβάσουμε από τη σελίδα 247, είναι από το βιβλίο Κριτές, κεφάλαιον Ιώτα και εδάφιον 6. Σελίδα λοιπόν 247, κεφάλαιον Ιώτα και εδάφιον 6. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και λάτρευσαν τους Βαλίμ και τα Σασταρόθ και τους θεούς του Αράμ και τους θεούς της Ιδόνος και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Ιών Αμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειπον Κύριον και δεν ελάτρευσαν Αυτόν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και πόλησεν αυτούς εις την χείρα των Φιλιστέων και εις τη χείρα των Ιών Αμών. Και εξ εκείνου του έτους κατέθλιψαν και κατεδυνάστευσαν τους Ιούς Ισραήλ 18 έτη πάντας τους Ιούς Ισραήλ τους πέραν του Ιορδάνου και εν τη γη των Αμοραίων ή της είναι εν Γαλάδ. Και διέβησαν οι Ιοί Αμών τον Ιορδάνην για να πολεμήσωσιν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Ιφραήμ ώστε ο Ισραήλ ήτο εν άκρα αμηχανία. Και ευώησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον λέγοντες «Ημαρτήσαμεν εις έδιο την καταλείπομεν τον Θεόν ημών και λατρεύσαμεν τους Βααλήν». Και είπε Κύριος προς τους Ιούς Ισραήλ «Δε σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμοραίον και από τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον. Οι Σιδόνοι έτη και οι Αμαλικίτε και οι Μαουνίτε σας κατέθλιψαν». Και ευωήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών. Αλλά εσείς με εγκαταλείπετε και λατρεύσατε άλλους θεούς, δια τούτο δε θέλω σας λυτρώσει πάλιν πλέον. Υπάγετε και ευωήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε, αυτοί ας σας λυστρώσωσιν εν το καιρό της αμηχανίας σας. Και είπαν προς τον Κύριον οι Ισραήλοι, μαρτήσαμεν, κάμε σύ εις ημάς όπως την αρεστών στους οφθαλμούς σου, πλην λύτρωσον ημάς, δεόμεθα την ημέραν ταύτην. Και απέβαλον τους θεούς τους ξένους εκ μέσω αυτών και λάτρευσαν τον Κύριον και εσπλαχνίστη η ψυχή αυτού εις την δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συνήχθησαν οι Ιαμών και στρατοπέδευσαν εν Γαλάδ και συνηθρίστησαν οι Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Μισπά. Και είπε ο λαός, οι άρχοντες Γαλάδ προς αλλήλους, τι θέλει αρχίσει να πολεμά εναντίον των Ιών ημών. Αυτός θέλει είστε αρχηγός επί πάντων των κατοίκων της Γαλάδ. Και ο Ιεφθαέ ο Γαλαδίτης ήτο δυνατός εν ισχύ και ήτο υιός γυναικός πόρνης και γέννησεν ο Γαλάδ τον Ιεφθαέ. Και εγέννησεν η γηνή του Γαλάδ εις αυτόν Ιούς και εφηξήθησαν οι Ιοί της γυναικός και απέβαλον τον Ιεφθαέ λέγοντες προς αυτόν «Δε θέλεις κληρονομήσει εν το οίκο του πατρός ημών διότι εσύ είσαι Υιός γυναικός ξένης». Και έφυγε ο Ιεφθαέ από προσώπου των αδελφών αυτού και κατόκισεν εν τη γη Τόβ και συνήχθησαν εις τον Ιεφθαέ άνθρωποι ποταποί και εξήρχοντο με ταυτού. Και μετά καιρών οι Ιαμών επολέμησαν εναντίον του Ισραήλ και ότε επολέμησαν οι Ιαμών εναντίον του Ισραήλ οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ υπήγαν να παραλάβωσιν τον Ιεφθαέ εκ της γης Τόβ και είπαν προς τον Ιεφθαέ «Ελθέ και γίνου αρχηγός ημών για να πολεμήσομεν τους Ιούς Αμών. Αμήν». Είναι η περίοδος η οικονομία των Κριτών. Κράτησε περίπου 250 χρόνια από το 1425 περίπου που πέθανε ο Ιησούς του Ναβί ως το 1150 περίπου που τελευταίος Κριτής ο Σαμουήλ ανέδειξε σε λίγο βασιλιά για πρώτη φορά στον Ισραήλ το Σαούλ. Μία περίοδος που θα έπρεπε ο λαός του Θεού να είναι και ευλογημένος και ευτυχισμένος και χαρούμενος και ένδοξος
γιατί βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού. Ο Θεός τον ελευθέρωσε από την ταλαιπωρία της Αιγύπτου με σημεία τεράστια και μεγαλεία. Τον ελευθέρωσε και όχι μόνο τον ελευθέρωσε από την ταλαιπωρία της Αιγύπτου, αλλά τον μετέφερε, όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες του, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, σε γη ρέουσα γάλα και μέλι. Άρα λοιπόν, ένας λαός που ο Θεός τον εξέλεξε, ένας λαός τον οποίον ο Θεός τον αγάπησε και τον ελευθέρωσε, ένας λαός τον οποίον ο Θεός οδήγησε με θαυμαστό τρόπο, αφού για 40 χρόνια τον αγίασε μέσα από τις δοκιμασίες και την πορεία της ερήμου, βρέθηκε στη γη της επαγγελίας του, δηλαδή στη γη της υποσχέσεως που ο Θεός έδωσε στο λαό αυτό, και μάλιστα σε μία γη πλούσια, ένδοξη, ρέουσα γάλα και μέλι όπως του είχε υποσχεθεί, την οποία του χάρισε καθώς του έδωσε δυνάμεις και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς και του έδωσε και νόμο ουράνιο, ώστε να γνωρίζει πώς να περπατάει, τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, και επιπλέον ήταν μαζί του σε κάθε δυσκολία του, ποτέ του λαού, ποτέ δεν τον άφησε ο Θεός μόνο του, ανυπεράσπιστο, απροστάτευτο, χωρίς οδηγία, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς το λόγο του, χωρίς την παρουσία του. Ένας λαός λοιπόν που θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα ευλογημένος, ευτυχισμένος, χαρούμενος, όπως ακριβώς θα έπρεπε κάθε ένας από μας που ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, μας αποκάλυψε το πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και δια της πίστεως μας και όχι δια των έργων της δικαιοσύνης μας, μας αναγέννησε λογαριάζοντάς μας ως δικαίους και μας πρόσθεσε στη δική μας γη της επαγγελίας, στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, δύναμης είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, μία Εκκλησία για την οποία ο Θεός υπεσχέθη δια του Ιησού Χριστού: «Δεν θα σας αφήσω ούτε θα σας εγκαταλείψω πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως την τελείας του αιώνος». Όπως λοιπόν ο λαός τότε, έτσι και εμείς σήμερα, μέσα στη γη τη δική μας της επαγγελίας, θα έπρεπε να απολαμβάνουμε και τη χάρη και το έλεος και την ευλογία και τη δόξα και όλες τις υποσχέσεις που ο Θεός είχε δώσει τότε για το λαό Ισραήλ, με αν με επιμέλεια είχε πει: «Με λατρεύεις, με υπηρετείς, με υπακούς, εγώ τότε κατά πάντα θα σε ευλογώ, ευλογημένος θα είσαι και κανένας δεν θα έρθει εναντίον σου». Και μάλιστα στηριζόμενος και στην υπόσχεση με θόρκου που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, λέγοντας: «Ευλογών θα σε ευλογώ», με τα πάση βεβαιότητος, «πληθύνων θα σε πληθύνω», με τα πάση βεβαιότητος, «και το σπέρμα σου θα κυριαρχήσει στις πύλες του εχθρού». Όμως αυτός ο λαός, μέσα τουλάχιστον και όχι μόνο σε αυτά τα 250 χρόνια μετά το θάνατο του Ιησού του Ναβί και μετά του γεγονότος ότι όλες τις υποσχέσεις του Θεός τις εξεπλήρωσε στο λαό αυτό, ο λαός αυτός κατά παράξενο, περίεργο τρόπο έφτανε σε καταστάσεις άκρας αμηχανίας. Άκρας αμηχανίας.
σε καταστάσεις που ούτε ο Θεός ήθελε, ούτε ο λαός ήθελε, αλίμονο, αλλά όμως δυστυχώς συμβαίνουν. Και τώρα δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να διακρίνουμε το γιατί. Το γιατί το ξέρουμε, μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου, εγκατέλειψαν Κύριον των Θεών τους, εγκαταλείποντας την πραγματικότητα, το Λόγο Του, τις εντολές Του, τις προσευχές και τη λατρεία που οφείλουν στον Θεό τον ευεργέτη τους, και κατά παράξενο τρόπο ακολούθησαν ψεύτικους θεούς, τους θεούς των εθνών, τους οποίους κατετρόπωσαν με τη βοήθεια του Θεού. Και αυτό είναι το άξιον περιεργίας. Δεν έγινε μια φορά, έγινε κατ' επανάληψη, κατά τον ίδιο τρόπο. Και το ερώτημα είναι γιατί. Τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπους του Θεού, που ενώ το λογικό θα ήταν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή την εύνοια και μάλιστα την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, αυτοί να ζούνε μέσα σε ταλαιπωρία και αμηχανία. Και η απάντηση είναι μία και δεν μπορεί να είναι άλλη. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, Υιέ μου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Και ποια καρδιά? Αυτή την καρδιά που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα, βρέθηκαν στην αμηχανία μια φορά ακόμη, τι θα κάνουν, πώς θα επανέλθουν και το σημαντικότερο, πώς δεν θα ξαναπέσουν στις ίδιες τραγικές καταστάσεις που τους οδηγούν σε αμηχανία. Όταν διεπίστωσε ο λαός Ισραήλ την τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθώς ξεσηκώθηκαν όλοι οι νικημένοι από αυτούς εχθροί στο παρελθόν, τώρα παντοδύναμοι μπροστά στον Ισραήλ, καθώς όχι ότι αυτοί δυνάμωσαν, αλλά ο λαός Ισραήλ έχασε τη δύναμή του, που η δύναμή του είναι ο Θεός, τον οποίον εγκατέλειψαν, ακολουθώντας τις απόψεις τους, τις γνώμες τους, άλλους θεούς, τη φαντασία τους, άλλους ανθρώπους, άλλες διδασκαλίες, άλλα λόγια. Όταν έφτασαν για μια ακόμη φορά σε αυτή την άκρα αμηχανία, για μια φορά ακόμη επιστρέφουν μετανοημένοι προς το Θεό. Κράζουν προς το Θεό. Αμαρτήσαμε. Το πονηρό ενώπιον σου πράξα. Ανομίσαμε, σε εγκαταλείψαμε. Εκλέξαμε άλλους θεούς. Πήραμε άλλο δρόμο. Δηλαδή έχουν επίγνωση γιατί τους συνέβησαν ή τους συμβαίνουν αυτά τα κακά στη ζωή τους, που είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνουν γιατί έφτασαν στην άκρα αμηχανία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι καλό.
Γιατί θα μπορούσαν να μην είχαν καταλάβει τίποτα. Όπως πολύ, πολύ αργότερα βασιλιάδες έπραταν το πονηρό και δεν το είχαν καταλάβει. Μέχρι και ο Δαβίδ έπραξε το εσχρόν και αν δεν ερχόταν ο Λάβαν να τον ξυπνήσει, θα προχωρούσε μέχρι να φτάσει και αυτός εις άκραν αμηχανίαν, χωρίς θεραπεία. Αυτοί λοιπόν γνώριζαν και είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουν, όπως εξέταζαν, να εξετάζουν και να διερευνούν και να αντιλαμβάνονται τι φταίει και γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ σημαντικό. Με αποτέλεσμα έκραξαν στο Θεό, μετανόησαν, επέστρεψαν στο Θεό. Μη σηκώνεστε όλοι σας παρακαλώ. Επέστρεψαν στο Θεό και ο Θεός βλέποντας την κατάσταση, βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρεθήκανε, οργισμένος, τους λέει αυτό που θα έπρεπε να τους πει. Πηγαίνετε να σας βοηθήσουν οι θεοί τους οποίους εκλέξατε. Και αυτοί με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο επιμένουν στο να εξητούν βοήθεια από το Θεό. Δηλαδή τι σημαίνει επιμένουν; Ταπεινώνονται ακόμη περισσότερο. Τι θα πει επιμένουνε; Με επίγνωση ότι αυτή είναι η αιτία του κακού, η παράβαση είναι η αιτία του κακού, ταπεινώνονται ακόμη περισσότερο και βρίσκουν χάρη από το Θεό. Ο Θεός δηλαδή σπλαχνίζεται και το ξέρουνε. Σπλαχνίζεται κατά πάντα και το ξέρουνε. Και τους σπλαχνίστηκε ο Θεός και αποφάσισε να τους βοηθήσει. Όμως τώρα το ερώτημα είναι πώς. Τώρα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος. Πώς βοήθησε ο Θεός τους ανθρώπους στο να έχουν ζωή αιώνιο; Έπρεπε να βρεθεί ένας άνθρωπος και βρέθηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ένας άνθρωπος. Και μάλιστα ο Ιερεμίας ο προφήτης λέει, όταν στην Ιερουσαλήμ ήρθαν κακά, αμηχανίες, λέει με τον προφητικό λόγο διαπνεύματος Αγίου, περιέλθετε τα σοδούς της Ιερουσαλήμ και δέστε και μάθετε και ζητήσατε τις πλατείες, αν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο που να πράττει την δικαιοσύνη του Θεού, έναν άνθρωπο που να εξητεί την αλήθεια, έναν άνθρωπο, ένας άνθρωπος που να έχει απόφαση να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού; Ο λόγος του Θεού, οι εντολές του Θεού, να φυλάτει δηλαδή το λόγο του Θεού, ένας άνθρωπος, και να εξητάει συνεχόμενα την αλήθεια. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο Θεός, όλα τα άλλα θα τα κάνει αυτός. Έναν άνθρωπο που να έχει δύο χαρακτηριστικά. Να έχει πάρει αποφάσεις στερεές, αμετακίνητες, να πράττει το θέλημα του Θεού όπως περιγράφεται μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Με ποιο τρόπο; Εξητώντας με όλη του την καρδιά την αλήθεια. Και μία είναι η αλήθεια, ο λόγος σου Πατέρα, λέει και περιγράφει ο Χριστός, είναι η αλήθεια.
Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και κανένα άλλο χαρακτηριστικό ο Θεός για να ενεργήσει θαυμαστά μέσα στο λαό του παρά μόνο έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Να έχει απόφαση να πράττει την αλήθεια και να εξητάει συνεχόμενα μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού την αλήθεια για να την πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι καθόλου ιδιαίτερος. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκε ο Ιεφθαέ, ένας άνθρωπος γιος πόρνης και ένας άνθρωπος εξουθενωμένος εντελώς από τα αδέλφια του, τα οποία μάλιστα όχι μόνο τον απέρριψαν αλλά και τον εξεδίωξαν από ανάμεσά τους, γιατί ήταν υιός ξένης γυναικός, αλλοτρίας γυναικός. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, αυτοί που τον εξεδίωξαν, αυτοί που εξεδίωξαν τον αδελφό τους, ήταν αυτοί που αμάρτησαν και έφεραν το κακό. Πιθανόν και αυτός. Αλλά ο Θεός ενεργεί με τρόπους που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Αλλά το μήνυμα σήμερα είναι, και κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό, ένα ερώτημα. Θέλεις να είσαι εσύ ένας από αυτούς τον οποίον ο Θεός χρησιμοποιεί για τη σωτηρία του λαού του, των παιδιών του? Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Μπορούμε να πούμε όχι, μπορούμε να πούμε ναι και να μην δώσουμε συνέχεια, να είμαστε επιλύσμονες ακροατές. Μπορούμε να πούμε ναι και το ναι να μην έχει αντάλλαγμα, να μην έχει αλήθεια, αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε και ναι, εξετάζοντας, διερευνώντας τον εαυτό μας στην καθημερινότητά μας τη στιγμή αυτή, αν πράγματι είμαστε ή θέλουμε να είμαστε, και ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει να εξητήσουμε για να γίνουμε ένας από αυτούς που έχει απόφαση να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, πως εξητώντας τη μέσα από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Τίποτα άλλο. Έστω και αν είσαι ο πιο μικρός και ο ελάχιστος, ο εξουθενημένος, ο αποδιωγμένος, ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να είναι, ό,τι και να συμβαίνει, εάν σήμερα πάρουμε απόφαση, σήμερα, γιατί είναι βέβαιον ότι μέσα στο περιβάλλον μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει σε αμηχανία εξαιτίας της παραβάσεως τους και της ανομίας τους, εξαιτίας των αμαρτιών τους, που το βλέπουμε. Και μάλιστα μπορεί να είναι και καλοί άνθρωποι μεν, αλλά είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έξω από τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι θέμα να είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι θέμα να είναι αποδιωγμένος. Εκείνο που έχει σημασία είναι σήμερα πως ακούω το Λόγο του Θεού. Τον ακούω και κεντρίζεται, διεγείρεται η καρδιά μου στο να λέω βρήκα τη λύση για το περιβάλλον μου. Βρήκα το δρόμο όχι μόνο για τη δική μου σωτηρία, για τη σωτηρία όλων αυτών που είναι δίπλα μου.
Και μάλιστα, έστω και εάν, που είναι πολύ πιθανόν, και εγώ να ήμουνα μέσα σε αυτούς που έπραξα μαζί με όλους τους άλλους πονηρά ενώπιον του Θεού. Καθόλου δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει σήμερα, τώρα που ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τι σκεπτόμαστε και τι σκοπεύουμε από εδώ και στο εξής να διορθώσουμε. Τι σκοπεύουμε από εδώ και στο εξής να αλλάξουμε, να πράξουμε και να ενεργήσουμε. Άρα το ζήτημα είναι απολύτως προσωπικό και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που άκουγα μέχρι τώρα, έλεγα μέχρι τώρα, έβλεπα μέχρι τώρα, γιατί δεν μπορεί να μην είχε ο άνθρωπος αυτός ο Ιεφθαέ, καθώς τον εξεδίωξαν τα αδέλφια του, παράπονα μέσα στην καρδιά, θυμό, αγανάκτηση. Δεν ξέρω αν είχε ακολουθήσει, που δεν φαίνεται να έχει ακολουθήσει ξένους θεούς, αλλά ξέρω, υποθέτω με τα βεβαιότητος, ότι η καρδιά του πρέπει να ήταν στα κακά της χάλια. Να με διώξουνε, να με απορρίψουνε, να με αναγκάσουν να πάω στη Συρία, και δυνατός ενισχύει όντας να βρω ανθρώπους ποταπούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και παράνομους, και να κάνω συμμορία για να επιβιώσω σε ένα ξένο κράτος μακριά και έξω από το λαό του Θεού. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο σημείο τι έχω στην καρδιά μου, τι έχω κάνει, πώς είμαι. Το κρίσιμο σημείο είναι τώρα και πέρα τι θα κάνω, πότε. Όταν ήρθανε οι άνθρωποι και του λένε, αφού απογοητευθήκανε από όλους, θα έρθεις να μας βοηθήσεις να πολεμήσουμε τους Ιούς Αμών. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν κάτι έγινε, τ' άκουσε. Κινδυνεύει ο λαός μου, μου ζητάνε βοήθεια. Θα μπορούσε να πει βέβαια, απαρατήστε μας. Έτσι πως θα κάνετε, κάτι ό,τι θέλετε, άσε με εμένα ήσυχο. Ακόμη και να φοβηθεί και να δηλιάσει. Γιατί του ζητάνε να έρθει να διακινδυνεύσει για τη σωτηρία αυτών που τον εγκατέλειψαν. Δεν είναι απλό. Πρέπει να τακτοποιηθεί πλήρως ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων, να τακτοποιήσει την καρδιά του πλήρως. Πρέπει να συγχωρήσει. Και για να συγχωρήσει πρέπει να αγαπήσει. Και για να νικήσει είναι ανάγκη να αποφασίσει μέσα του να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητήσει και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, την αλήθεια. Και ο Θεός μέσα σε αυτόν βρήκε το σωτήρα της εποχής εκείνης των ανθρώπων. Έναν άνθρωπο λοιπόν που πράγματι συγχώρεσε, αγάπησε, επέστρεψε στην πατρίδα του και αποφάσισε να διακινδυνεύσει τη ζωή του για να ελευθερώσει τα αδέλφια του που τον έδιωξαν και το λαό του που τον αγνόησε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι επήλθε Πνεύμα Άγιο στον Ιεφθαέ και από εκεί και πέρα πια το έργο του Ιεφθαέ το ανέλαβε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και το έργο του Θεού το ανέλαβε ο Ιεφθαέ δια Πνεύματος Αγίου. Τώρα τα πράγματα είναι όλα εύκολα και δύσκολα να φαίνονται είναι εύκολα. Ζήτησε βοήθεια από τους Εφραημίτες και από άλλους τους Ιουδαίους, κανείς δεν τον βοήθησε. Αλλά είναι εύκολα, γιατί βοηθός του είναι ο Θεός.
γιατί είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι πάνω του και πράγματι αυτό ζει εν πνεύματι και αληθεία. Τώρα πια δεν ζει με τη λογική του, δεν ζει με την καρδιά του, δεν ζει με τη σκέψη του, δεν ζει με τις απογοητεύσεις του. Δεν ζει με τη μοναξιά του. Αποδιωγμένος ζει στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός ευαρεστήθηκε. Ευαρέστησε τον Θεό. Τώρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Τώρα ο Θεός βρήκε τον επόμενο κριτή για το λαό Ισραήλ που θα σώσει το λαό Ισραήλ. Βλέπετε αδερφοί πόσο εύκολο είναι, αλλά και πόσο δύσκολο. Πόσο εύκολο είναι για τον άνθρωπο όταν καταλάβει τι ο Θεός θέλει από αυτόν, εξητώντας την αλήθεια, να δοξάσει το Θεό. Και πόσο εύκολο είναι για το Θεό όταν βρει τον κατάλληλο άνθρωπο να σώσει, να ελευθερώσει και να ευλογήσει. Απλά πράγματα που μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας τα αποκαλύψει, να μας τα διδάξει και να μας τα εξηγήσει. Κατετρόπωσε τους αμμονίτες, αλλά με έκπληξη διεπίστωσε στη συνέχεια ότι και οι Εφραημίτες, οι αδελφοί του, οι Ισραηλίτες, επειδή τάχα μου δεν ζήτησε τη βοήθειά τους, αποφάσισαν και είπαν σήμερα θα καύσουμε τον οίκον σου επάνω σου, γιατί δεν ήρθες προς το μέρος μας. Δηλαδή δεν είναι το κακό που συνέβη από τα αδέρφια του, δεν είναι το κακό που συνέβη από τους αμμονίτες, τώρα έρχεται μεγαλύτερο κακό από τους αδελφούς του. Αλλά ο Θεός είναι μαζί του. Αλλά ο Θεός θα δοξαστεί στη ζωή του και θα δοξάσει τον Ιεφθαέ. Μόνος του είναι. Μόνος του ήταν. Με κάτι παράνομους ήταν. Συμμορήτης ήταν. Εξόριστος ήταν. Διωγμένος ήταν. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Και το πιο εύκολο, όπως είπε ο Θεός, Γιώργο, το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να είναι ο Θεός μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο εύκολο. Όλα τα άλλα είναι δύσκολα, αδύνατο να τα καταφέρουμε. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και αν σκεφτούμε κιόλας ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες, που υπάρχουν οι οδύνες της εγκυμονούσης και που όπου να στρέψεις το βλέμμα σου βλέπεις αγωνία, φόβο, ταραχή, απελπισία, αποτυχία, αμηχανία άκρα. Το πιο εύκολο που μπορείς πραγματικά να κάνεις είναι να κάνεις το Θεό να είναι μαζί σου. Το πιο απλό. Και αν το πετύχεις, που είναι πολύ απλό να το πετύχεις, τότε όλα αλλάζουνε. Τότε, όπως λέει ο Παύλος, ευχαριστούμε το Θεό που κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα πολύ απλό ερώτημα, αλλά συγκλονιστικό κατά τη δική μου
ταπεινή γνώμη. Σήμερα που τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, δίνουν εξετάσεις. Σήμερα που πιθανόν να μην αισθάνονται και καλά προετοιμασμένα. Σήμερα που τόσα ακούγονται για την πατρίδα μας. Σήμερα που τόσα βλέπουμε στην Εκκλησία, γύρω μας, σήμερα. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, όχι μόνο στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή, στην εκκλησιαστική σου ζωή, αλλά μπορείς να αλλάξεις τα πάντα σε κάθε λεπτομέρεια που αφορά εσένα και τη ζωή σου. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Δηλαδή, τόσο εύκολο, τόσο εύκολο. Μία προσευχή εκκαρδίας, Θεέ μου, βοήθησέ με, βάλε στην καρδιά μου να θέλω να πράττω το θέλημά σου. Να θέλω να πράττω μόνο τη δικαιοσύνη σου. Και βόηθα με να εξητώ με όλη μου την καρδιά τη δικαιοσύνη σου μόνο μέσα από το λόγο σου. Από εκεί και πέρα όλα θα τα αναλάβει ο Θεός. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 190. Ύμνος 190 με τη χάρη του Χριστού μας.